Να πάμε γρήγορα γρήγορα στα βαθιά. Ναι. Έχετε αρνηθεί την ψήφο εμπιστοσύνης, αλίμονο βέβαια, θα ήταν εντυπωσιακό κάτι διαφορετικό από τη μεριά του ΚΚΕ. Αρνείστε και την ψήφο για τη συμφωνία των Πρεσπών. Καλά τα λέω μέχρι εδώ, για να μην έχουμε... Ναι. Ωραία. Να πάμε στο δεύτερο. Γιατί αρνείστε την συμφωνία των Πρεσπών? Το λέω αυτό, αν μου επιτρέπετε, ναι, διότι στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών το 1992 ήταν ναι, και η κυρία Παπαρίγα. Δηλαδή στη Βουλή μόνο το λαός είχε αντιδράσει. Το λαός το 1992 δεν υπήρχε. Όχι το 92, ναι, λοιπόν, 95-97, ναι, ναι. Το κόμμα μας από την αρχή είχε εκφράσει, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, είχαμε εκφράσει μια πολύ διαφορετική άποψη σε σχέση με το θέμα της εξέλιξης του θέματος των σχέσεων της Ελλάδας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και από την αρχή είχαμε θέσει ότι το ζήτημα για μας το κύριο δεν είναι το ονοματολογικό, αλλά το γενικότερο πλαίσιο των σχεδιασμών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια. Η Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία έρχεται για τις επόμενες ημέρες για ψήφιση και στην Ελληνική Βουλή, δεν είναι μια διμερή συμφωνία όπως προσπαθεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση, η οποία δύο χώρες και δύο λαοί κάθονται κάτω και βάζουν τις διαφορές τους και προσπαθούν να τις επιλύσουν. Είναι μια συμφωνία η οποία εντάσσεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο ευρωνατοϊκό πλαίσιο, αποτελεί έναν σχεδιασμό που έχει σαν κύριο στόχο τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βέβαια, έτσι. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και στα Δυτικά Βαλκάνια. Γι' αυτό το λόγο, όχι μόνο δεν πρόκειται για μια συμφωνία η οποία λύνει το πρόβλημα, αλλά κατά τη γνώμη μας παρατείνει όλα τα προβλήματα και όλα τα φύτρα, αν θέλετε, τα σπέρματα του εθνικισμού και του αλληλεπισμού, τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Είναι σαφές. Άρα λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να στηρίξουμε μια τέτοια συμφωνία. Αυτό που κάναμε πάντα ως κόμμα δηλαδή, αυτή την κατεύθυνση υπηρετεί. Θα στηρίζατε δηλαδή μια άλλη συμφωνία, αλλά όχι αυτή. Καταλαβαίνω ότι θα στηρίζατε μια άλλη συμφωνία, αλλά όχι αυτή δηλαδή. Κοιτάξτε τώρα. Ή καμία συμφωνία. Μια συμφωνία στο πλαίσιο του ευρωνατοϊκού πλαισίου, βεβαίως εμείς δεν μπορούμε να στηρίξουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα πλαίσιο το οποίο υπονομεύει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Αν εννοούμε δηλαδή μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, σε ένα άλλο πλαίσιο. Βεβαίως, μια συμφωνία ανάμεσα σε δύο κράτη για την επίλυση μια σειρά διμερών διαφορών τους δεν θα μπορούσε κανείς να μην το δει. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για συγκεκριμένη συμφωνία και συγκεκριμένο πλαίσιο. Και αν θέλετε, αυτό που είχε κάνει πάντα το κόμμα μας σε μεγάλη διαφορά με όλους τους υπόλοιπους είναι ότι όταν όλοι οι υπόλοιποι επικεντρώνανε στο ονοματολογικό, έτσι, εμείς από την αρχή ξεκαθαρίσαμε ότι το πρόβλημά μας δεν είναι το ονοματολογικό, δεν είναι η ονοματολογία. Το πρόβλημά μας είναι το ευρωατλαντικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται αυτή η συμφωνία και οι κίνδυνοι που υπόκειται για τους λαούς της περιοχής. Και αν θέλετε, το ίδιο το γεγονός ότι το ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν αυτή τη συμφωνία υποδειγματική για την επίλυση και άλλων ζητημάτων στην περιοχή, όπως παραδείγματος χάρη του Κοσόβου, πολλαπλασιάζει τις ανησυχίες. Κύριε Παπασταύρου, να σας ρωτήσω κάτι. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές. Το διαπιστώσαμε και χθες στη Βουλή και σήμερα νομίζω και όταν θα έρθει η Συμφωνία των Πρεσπών ότι οι τόνοι είναι πολύ ψηλά. Κάποιοι μιλούν για τοξικό πολιτικό κλίμα. Αυτός ο νέος δικοματισμός, ο οποίος είναι παρόν, από ό,τι φαίνεται διαμορφώνεται και σε αυτό το κλίμα θα πάμε στις κάλπες, στις διαδοχικές κάλπες που έχουμε μέσα στο 19. Σας τρομάζει, σας φοβίζει στον Περισσό αυτή η νέα πόλωση? Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να δούμε ότι η ουσία της πόλωσης είναι ότι είναι κάλπικη. Και γιατί λέμε ότι είναι κάλπικη? Γιατί εντάξει, μπορεί σήμερα η κυβέρνηση να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης, μπορεί κάποιοι από τα υπόλοιπα αστικά κόμματα να την καταψηφίσουν, όμως όλοι μαζί δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κοινή στρατηγική τους και στην πολιτική τους ταύτιση σε μια σειρά κρίσιμα ζητήματα. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιοι να γκρινιάζουν για τη Συμφωνία των Πρεσπών, όμως κανένας δεν αμφισβητεί το ευρωνατοϊκό πλαίσιο. Μπορεί κάποιοι επίσης να γκρινιάζουν για την πολιτική της κυβέρνησης, αλλά κανένας δεν αμφισβητεί το μνημονιακό πλαίσιο όλων των προηγούμενων χρόνων. Άρα λοιπόν,
Το κύριο ζήτημα που πρέπει να δει ο λαός, εμείς αυτό λέμε, είναι το κάλπικο αυτού του, του διπολισμού και του... Ψευδοπόλωση, αυτό εννοείται. Είναι, είναι μια πόλωση η οποία στηρίζεται σε, βεβαίως σε πραγματικές διαφορές, οι οποίες όμως γίνεται με σκοπό το να συγκαλυφθεί, να κρυφθεί η ουσιαστική συμφωνία τους και ταύτιση. Βέβαια, οπότε είχαμε τέτοια πόλωση, την πλήρωναν τα μικρότερα κόμματα, τα μικρά κόμματα. Άρα λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι ο λαός έχει σήμερα πειρά συγκεντρωμένη από όλα τα προηγούμενα χρόνια, να μην την ξαναπατήσει, να το πούμε έτσι, να μην ξαναπατήσει την μπανανόφλουδα μιας πόλωσης, η οποία είναι κενού περιεχομένου. Αντίθετα, θεωρούμε ότι έχει όλα αυτά τα όπλα και τα εφόδια να κατανοήσει την ανάγκη, και αυτό να εκφραστεί και στην κάλπη, ενίσχυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος, ως τη μοναδική δύναμη η οποία πραγματικά αυτή τη στιγμή βρίσκεται απέναντι και στην πολιτική των μνημονίων και της εργατικής αντιλαϊκής επίθεσης και στην πολιτική των επικίνδυνων, κατά τη γνώμη μας, για την περιοχή σχεδιασμών, που η κυβέρνηση τις ονομάζει μεγάλο τους επίτευγμα, έτσι όπως είδαμε τις προηγούμενες ημέρες. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Παπασταύρου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.